Γεια σας. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, το πιάτο μας, κολοκυθοκεφτέδες με πατάτες τηγανιτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή όρεξη. Να είσαι καλά. Εντάξει. Τι εντάξει. Είναι λίγο ακόμα το μέσο. Και ένα αλάτι. Αλλά είναι ωραίο. Γιατί. Θέλει αλατάκι. Θέλει. Λίγο. Εντάξει, εγώ με το αλάτι, τη φέτα ας πούμε την ακούω. Τη φέτα την ήθελε. Μέσα την έβαζε. Ναι, μέσα. Τη φέτα θα την ήθελε. Ίσως λείπει αυτό, θα έδινε και περισσότερο ζύμη. Την πατάτες πολύ ωραίες. Πατούλες πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες. Μπράβο. Πολύ καλή πατάτα. Πολύ καλή. Αλήθεια. Και σε αλάτι. Ναι. Ναι, ναι. Πολύ καλή. Ωραία, ψημένη και ωραία αλάτι. Αφράτος φαίνεται. Ω, μέσα φαίνεται ωραίος, ε. Ναι. Φίλε, φαίνεται καλός. Κάτσε να κόψω εγώ να φάω παράλληλα. Γιατί, πες. Είναι πολύ καλός, αλλά είναι τελείως ανάλατος. Ναι, ισχύει. Είναι πάρα πολύ καλός όμως. Είναι πάρα πολύ καλό ψημένος. Αφράτος, ωραίος, πολύ καλός. Πολύ ζουμερός. Φιλόδημη προσπάθεια. Καλό το αποτέλεσμα. Εντάξει, έχει κάποιες αστοχίες, όπως έχουν τα περισσότερα πιάτα που γίνονται εδώ. Σωστά. Αυτό όμως δεν μπορώ να το πω εγώ. Μπορώ να το πει μόνο ένας. Ποιος? Ο Έκτορας Μποτρίνης. Κολοκυθοκεφτέδες με πατάτες τηγανιτές. Για να δούμε. Ξεκινάμε τις πατατούλες. Φαίνονται καλούτσικες. Οι κοπέλες εκτός από vegan ή vegetarian έχουν τσακωθεί και με τα αλάτι. Οι πατάτες είναι καλούτσικα τηγανισμένες, αλλά είναι τελείως ανάλατες. Πάμε εδώ στον κολοκυθοκεφτέ. Καλούτσικος είναι. Χάλια είναι. Λείπει αλάτι, λείπει πιπέρι, δεν είναι ψημένος μέσα, έχει πάρα πολύ αλεύρι και δεν έχει τόσα αρωματικά. Ο κολοκυθοκεφτές θέλει αρωματικά, θέλει κολοκύθι μέσα. Δεν θέλει πολύ αλεύρι. Αυτό που πρέπει να νιώθουμε είναι το κολοκύθι, όχι την αλευρίλα. Εδώ είναι σαν να τρως λουκουμάδες με μια ιδέα από κολοκύθι μέσα. Εδώ, το μόνο που αξίζει είναι οι πατάτες, αν είχαν λίγο αλάτι. Αλλά όσο και αυτό το ξέχασαν. Που τι στοιχίζει να βάλεις λίγο λατάκι από πάνω, τίποτε. Κολοκυθοκεφτέδες, άστα. Δεν έχω να πω τίποτα. Το μόνο που έχω να πω, περιορέξεως, κολοκυθοκεφτές.